Κάνετε όπως είστε. Καλώς σας ήρθα. Χαίρομαι και εγώ. Είστε καλά όλα καλά. Και τώρα είναι θέα. Γεια σας. Πώς είστε. Καλά. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι κάνετε. Και λέω θα περάσω από εκεί. Θα τους δω λέω σίγουρα εδώ. Πώς είστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι θέλη. Βέβαια. Έτσι πάει. Χαίρετε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ωραία. Κάνουμε τις σχολές που είναι γνωστό. Βεβαίως, ξέρω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα καθίσετε. Ναι. Θα μας κάνετε και μια δύο σπίρια υπουργέ. Πείτε μου. Εδώ. Ναι, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να δεχτούμε την αναπληρώτρια Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αρμόδια για θέματα πολιτικής προστασίας. Είναι ένα διήμερο το οποίο ένωψε και της αυριανής μεγάλης ιστορικής ημέρας. Το συνδυάσαμε για να δούμε και ζητήματα του χαρτοφυλακίου της. Όπως ξέρετε, εμείς από την πρώτη στιγμή, βλέποντας τα κενά που έχει η χώρα στα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, επιχειρήσαμε, τεκμηριώσαμε στρατηγική και ιδρύσαμε την Ακαδημία Πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα. Τεκμηριώνουμε και διεκδικούμε και είμαστε στη φάση εξέλιξη όλων των διαδικασιών για το Διεθνές Κέντρο Πολιτικής Προστασίας επί των δύο αυτών κορυφαίων ζητημάτων που αφορούν το σύνολο της χώρας αλλά και της Βαλκανικής. Θυμίζω και τις κοινές ασκήσεις που κάνουμε με τις Βαλκάνιες χώρες για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Θα έχουμε την ευκαιρία την κυρία Υπουργό να την ενημερώσουμε και να δούμε πώς θα ξεδιπλώσουμε το όλο σχέδιο το επόμενο διάστημα. Είναι μια σημαντική μέρα για μας, είναι μια σημαντική μέρα για τη χώρα που ταυτίζεται και με την αυριανή επέτειο του όχι. Αλλά στην πρόοδο θα πούμε ναι. Και νομίζω ότι θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα και από την σύσκεψη που θα υπάρξει με την κυρία Υπουργό. Θέλω να... Είστε έτοιμοι? Ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την αποκεντρωμένη διοίκηση, τον κύριο Περιφερειάρχη, για την υποδοχή, πράγματι με αφορμή την εθνική μας επέτειο, την επέτειο του όχι που είπε ο ελληνικός λαός, απέναντι στην επιθετικότητα του φασισμού και του ναζισμού. Σήμερα υψώνουμε τύχη δημοκρατίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και συμμαχιών, προκειμένου να πορευτούμε εν ειρήνη όλη η ευρωπαϊκή λαοί, με υπόδειγμα τον αγώνα που έκανε η χώρα μας εκείνη την περίοδο, προς όφελος όλων των λαών και της Ευρώπης. Έχω να πω ότι τα όχι που πρέπει κανείς να πει είναι πολλά και σημαντικά σε μια εποχή η οποία διακρίνεται από τη διχόνοια, από την τοξικότητα. Πρέπει να πούμε όχι σε αυτές τις τοξικές έννοιες και στις συμπεριφορές. Πρέπει να πούμε όχι στους ακραίους και στις ακρότητες και πρέπει να πούμε ναι στις συνέργειες, στη συνεργασία, στη συμμαχία προκειμένου να υπηρετήσουμε τη χώρα μας και τους πολίτες της. Οι πολίτες προσδοκούν να είμαστε συνειδητοποιημένοι στην προσφορά του έργου μας και την παραγωγή πολιτικής. Και βέβαια στα θέματα πολιτικής προστασίας έχω να πω ότι φαίνεται ότι η χώρα μας δεν είχε κουλτούρα πολιτικής προστασίας. Και φάνηκε με εξαιρετικά δραματικό τρόπο το καλοκαίρι που θρηνήσαμε εκατόμβη θυμάτων. Η Ελλάδα πένθησε τα παιδιά της. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα πολιτικής προστασίας, να δημιουργήσουμε δομές, εκπαίδευση και μέσα στο πλαίσιο της συνέργειας όλων των θεσμικών, δηλαδή της αυτοδιοίκησης, τοπικής και περιφερειακής, του Υπουργείου κάτω από την ομπρέλα, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουπολίτη και του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και άλλων συναρμοδίων υπουργείων, όπως είναι το περιβάλλοντος, το άμυνας και μία σειρά από άλλα υπουργεία, να χτίσουμε μία ασπίδα πολιτικής προστασίας μπροστά και στην κλιματική αλλαγή, αλλά και στις ασύμμετρες απειλές. Να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας και να δημιουργήσουμε θεσμούς καινοτόμους και χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ έχετε πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες, τις οποίες να είστε βέβαιος, κύριε Καρυπίδη, και εσείς και οι συνεργάτες σας, ότι εμείς ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, προστασίας του πολίτη, άρα και πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία και με το συναρμόδιο στο θέμα της πολιτικής προστασίας και την αρμόδια γραμματεία που τώρα φτιάχνεται,
Άρα από μηδενική βάση χτίζουμε πράγματα, άρα να τα χτίσουμε σωστά, θα έχετε τη συμπαράσταση, τη συμπαράταξη και την αμέριστη συνέργειά μας. Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν, θα με ενημερώσετε, θα σας πω και εγώ με τη σειρά μου και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα καλό υπόδειγμα για ό,τι πρόκειται να ακολουθεί σε όλη τη χώρα στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. Για δε την ασφάλεια, επειδή να μου επιτρέψετε να πω, επειδή πολλά ακούγονται το τελευταίο διάστημα περί ανομίας και περί ανοχής, να πω ότι εμείς λέμε όχι στην ανομία και έχουμε μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα, είτε είναι μικρή, είτε είναι μεσαία, είτε είναι μεγάλη. Αυτό είναι ένα μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις και αυτή η πολιτική έχει αρχίσει και ξεδιπλώνεται με την αυτοτέλεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διότι η αυτοτέλεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δίνει τον τόνο και το πολιτικό μήνυμα ότι η ασφάλεια για μας είναι προτεραιότητα και είναι και προϋπόθεση για την ποιότητα της ζωής και για την πολυπόθητη ανάπτυξη. Άρα όσοι εύκολα εξαπολύουν σε βάρος είτε των ενστόλων, των σωμάτων ασφαλείας, των αστυνομικών, είτε των πυροσβεστών, είτε της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, καταγγελίες, μύδρους και εύκολη κριτική, να ξέρουν ότι δεν κάνουν καλά. Διότι όλοι μαζί με κατανόηση για το τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να περιφρουρήσουμε την εικόνα της χώρας, η οποία είναι και παραμένει η πιο ασφαλής χώρα και είναι και ο πιο ασφαλής προορισμός και δεν επιτρέπεται από μας στο εσωτερικό για λόγους μικροκομματικής άσκησης πολιτικής να διακυβεύεται αυτό το πολύτιμο και κτημένο, το οποίο με αυταπάρνηση και οι άνδρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής έχουν κατοχυρώσει και είναι ψηλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Πολλά μπορούν να γίνουν και θα γίνουν και θα φανούν στο επόμενο διάστημα. Αυτό όμως το οποίο δεν χρειάζεται είναι η εύκολη κριτική και να ξέρουν ότι η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική δεν είναι σάκος του μπόξου για να κάνουν τις ασκήσεις τους όσοι το επιθυμούν. Χρόνια πολλά λοιπόν για την επέτειο, με συνεννόηση, με ενότητα και με ομοψυχία. Εκεί νομίζω θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός και εκεί θέλει να δει πόσο ικανοί είμαστε να κάνουμε την πρότασή μας, την επικοδομητική, την παραγωγική, την εποφελή. Σας ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας. Οκ, παιδιά.